Το τελικό σχέδιο για την εξυγίανση των αμυντικών βιομηχανιών που θα προτείνει στην Τρόικα ως την Παρασκευή μελετάει η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τη Φόφη Γεννηματά, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε ότι οι εταιρείες δεν θα αφανιστούν. Μεγάλη συρρήκνωση εργοστασίων και περικοπές στο προσωπικό μελετάει η κυβέρνηση, ενώ οι αμυντικές βιομηχανίες θα έχουν ως μοναδικό έργο την κάλυψη των αναγκών του ελληνικού στρατού. Έως την Παρασκευή θα έχει στείλει η κυβέρνηση την απάντησή της στην Τρόικα για την τύχη των αμυντικών βιομηχανιών που προβλέπει συρρήκνωση των εταιριών με μεγάλη μείωση προσωπικού. Ο Υπουργός Οικονομικών σε συσκέψεις με την αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φόφη Γεννηματά και στελέχη του Υπουργείου Άμυνας σχεδιάζουν να προτείνουν στην Τρόικα να συγχωνευτούν 3 εργοστάσια των ΕΑΣ και να συρρυκνωθεί η ΕΛΒΟ. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι έτοιμη η απάντηση που θα σταλεί στην Κομισιόν και τα δύο Υπουργεία σε κοινή γραμμή. Αυτές χρειάζονται, κατά μέσο όρο χρειαστήκαν τα 3 τελευταία χρόνια, περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ να βάλει ο φορολογούμενος, έτσι, για ακούστε το νούμερο λίγο, θα μπορούσαμε να δίνουμε κι άλλο ένα ΕΚΑΣ με τα λεφτά αυτά. Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να καταργηθούν οι εμπορικές δραστηριότητες των εταιριών αυτών και να διατηρηθούν μόνο οι παραγωγικές μονάδες σε συνδυασμό με τις ανάγκες του ελληνικού στρατού. Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τις αφήσουμε να αφανιστούν. Το οικονομικό επιχείρημα της κυβέρνησης προς την Τρόικα είναι πως η αναδιάρθρωση εν λειτουργία θα είναι οικονομικά πιο υποφελής από το λουκέτο των αμυντικών βιομηχανιών. Οι εργαζόμενοι στη ΕΑΣ διαδήλωσαν χθες στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρώμενοι για την απαξίωση των αμυντικών βιομηχανιών. Πρέπει να πάρει επιτέλους η κυβέρνηση απόφαση να διώξει την Τρόικα από τα θέματα της άμυνας της χώρας και να σταθεί υπερήφανα απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Είναι βαθιά πολιτικό, είναι βαθιά εθνικό. Μιλάμε για την άμυνα της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι ο λαός ο ίδιος, έτσι, ο οποίος ζει, δεν έχει συνειδητοποιήσει απλώς, ζει μια κατάσταση που είναι πέρα από τα όρια, έτσι, θα θέσει τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Πριν από λίγο, περίπου 500 εργαζόμενοι στη Λάρκο πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.